Πριν περίπου 2-2,5 χρόνια ήρθαν δύο κυρίες στο γιατρείο, η μητέρα με την κόρη ήτανε, όπου η κόρη ήταν περίπου 32 χρονών και η μητέρα περίπου γύρω στα 52-53 κάπου εκεί. Και με προσέγγισαν μετά από παραπομπή μία συναδέλφου από εδώ από την Κρήτη, ώστε να μιλήσουμε για το θέμα τους, το οποίο ήταν ότι η κόρη γεννήθηκε με ένα συγγενές πρόβλημα γυναικολογικό, δηλαδή απουσία μήτρας, και προσπαθούσαν να δούνε με ποιο τρόπο θα καταφέρουν να πετύχουν εγκυμοσύνη. Όπως καταλαβαίνουμε, η κοπέλα για να καταφέρει να γεννήσει δεν γινόταν με έλλειψη της μήτρας, οπότε είχε μαζί τη μητέρα της, με την οποία είχαν συμφωνήσει να παράξει η κόρη τα οάρια και να κυοφορήσει η μητέρα. Ως παρένθετη λοιπόν. Γι' αυτό το σκοπό είχαν απευθυνθεί και παλιότερα και είχαν προσπαθήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, δεν τα είχαν καταφέρει. Οπότε τα βάλαμε όλα από την αρχή, είδαμε το ιστορικό, είδαμε πού υπάρχει το πρόβλημα πέραν του φυσικού προβλήματος που ήταν η απουσία μήτρας από τύπου 1 σύνδρομο Ροκιτάνσκι, όπως ονομάζεται, και μπήκαμε σε όλες τις διαδικασίες, νομικά πλαίσια, να φτιάξουμε χαρτιά, να προσπαθήσουμε να πάρουμε έγκριση, γιατί η μητέρα ήταν πάνω από 50 που χρειάζεται από την Επιτροπή, από την Εθνική Αρχή, να πάρουμε κάποια έγκριση, να γίνει δικαστήριο και να προχωρήσουμε στην όλη διαδικασία. Αυτά τρέχανε παράλληλα μαζί με την προετοιμασία της γιαγιάς Παύλα παρένθετης, η οποία θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κυοφορούσε το εγγόνι της. Έγιναν λοιπόν οι όλες διαδικασίες, φτιάξαμε έμβρια από την κόρη και τον σύντροφό της και αυτά τα έμβρια καταψύχθηκαν. Έκτοτε προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποιους παράγοντες που υπήρχαν προβληματικοί στην γιαγιά, ώστε να καταστεί ικανή για να κυοφορήσει. Αυτό ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε και επεμβάσεις και διάφορες εξετάσεις και πολλά ραντεβού επαναλήψεις και διάφορες θεραπείες. Τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο που είπαμε ότι προχωράμε, νομίζαμε ότι τα πράγματα ήταν καλά. Οδηγηθήκαμε στην πρώτη εμβριομεταφορά, όπου δεν ήταν επιτυχής και απογοητευτήκαμε, είναι η αλήθεια, όλοι. Όμως ξανααρχίσαμε επιτόπου, γιατί ο χρόνος μας πίεζε έντονα και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου είχαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 2 μήνες ακόμα περιθώριο για να μπορέσουμε να προβούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ξαναμπήκαμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια και τελικά η δεύτερη φορά ήταν επιτυχής, οπότε έγινε η σύλληψη σε ένα έμβριο, μονήρης κύηση, η κύηση αυτή προχώρησε καλά, η γυναίκα ακολουθούσε πιστά όλες τις οδηγίες, η γιαγιά ερχόταν εδώ πέρα, η κόρη έμενε στην Αθήνα και είχαμε τακτικά επικοινωνία, ερχόταν όμως και η ίδια και καμιά φορά παρακολουθούσε την εξέλιξη και την πορεία της μητέρας της. Οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο που ήμασταν πάρα πολύ καλά, είχαμε διάφορα θεματάκια μέσα στην εγκυμοσύνη, όπως υπέρταση, όπως κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί καθότι η κυρία αυτή είχε προϋπάρχουσα υπέρταση, έπαιρνε αρκετές αγωγές, όμως τηρούσε ευλαβικά το ό,τι λέγαμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να καταφέρει να ξεπεράσει τις 36 εβδομάδες και να μπούμε σε ένα τυπικό προγραμματισμένο χειρουργείο, το οποίο μας απέφερε αυτό το ωραίο αγοράκι, περίπου 3,5 κιλά. Το γιατί επέλεξαν να έρθουν εδώ πέρα, προφανώς ήταν η σύσταση που τους έγινε και η επικοινωνία που είχαμε στο ραντεβού, ο χρόνος που αφιερώθηκε προφανώς στο ραντεβού, που κατάλαβαν ότι παρότι είμαστε επαρχία, μάλλον τα πράγματα είναι και εδώ αρκετά καλά και πιστέψαμε όλοι σε αυτό το εγχείρημα, κερδίσαμε μάλλον την εμπιστοσύνη τους και αποφάσισαν να συνεχίσουμε μαζί. Η διαδικασία πήγε πάρα πολύ καλά από τη στιγμή της κύησης και μετά. Οι μεγάλες δυσκολίες ήταν πριν την κύηση, πριν επιτευχθεί η κύηση.
Μετά έγιναν όλα όπως έπρεπε, γίνανε σωστά όλος ο προγεννητικός έλεγχος, όλες οι εξετάσεις που έπρεπε. Η μητέρα ακολουθούσε κανονικά και πιστά ό,τι κουβεντιάζαμε, με συνέπεια να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες, πέραν αυτού που φαντάζεται ο καθένας ως μια σχετικά μεγάλη γυναίκα για να μπει σε αυτή την όλη διαδικασία. Η αντίδρασή τους όταν γεννήθηκε το μωράκι ήταν, όπως αναμενόταν, χαρούμενοι ήταν όλοι τους, διστακτικοί λίγο, έτσι σαν να ήρθε κάτι πάρα πολύ περίεργο, σαν κάτι που το πρόσμεναν τόσο πολύ, αλλά δεν ήταν τόσο εκδηλωτική όσο θα φανταζόμασταν όλοι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λογικό, γιατί ακόμα τα είχαν λίγο χαμένα, να το πούμε έτσι με την καλή έννοια. Ήταν σε μια πολύ χαροπή κατάσταση, αλλά λίγο συγκρατημένη υπό την έννοια ότι δεν γνώριζαν ακόμα αν έχουν πάει όλα καλά, αν είναι όλα εντάξει, λίγο φοβισμένοι. Περνώντας όμως ημέρες, εκδηλώθηκαν όπως κάθε υγιής και φυσική οικογένεια, οπότε πλέον ζουν νομίζω το όνειρο που η μαμά και η γιαγιά είχε πιστέψει πολλά χρόνια από ότι μου εκμυστηρεύτηκαν πριν. Το καλό είναι ότι η μητέρα, η γιαγιά δηλαδή του παιδιού αυτού, ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να κυοφορήσει. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι πολύ συχνές, είναι σπάνιες. Γεννιούνται περίπου 2-3 τέτοια υγιή κοριτσάκια κάθε χρόνο με έλλειψη μήτρας στην Ελλάδα, περίπου, κατά μέσο όρο. Και προφανώς το γνώριζαν από νωρίς, είχαν κουβεντιάσει ότι αφού η μητέρα της είχε μία, η διαφορά ηλικίας τους ήταν μικρή, περίπου στα 20 χρόνια, 20-22 χρόνια, θα μπορούσε να γίνει αυτό εφόσον τα πράγματα και η επιστήμη βοηθούσε, και φτάσαμε σε ένα σημείο που νομίζω καταφέραμε και υλοποιήσαμε όλα τους τα όνειρα και τις επιθυμίες.